Καλημερίζω αμέσως και τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη. Γιατί θέλω λίγο πολύ να μας δώσει για άλλη μια φορά έτσι, με δύο πληροφορίες αναφορικά με την κυκλική οικονομία. Έβλεπα ένα δελτίο που έλεγε ότι την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις για την έννοια της κυκλικής οικονομίας και την εφαρμογή της καθημερινότητάς μας, ότι θα έχουν το Σάββατο που πέρασε γονείς και εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν μια ανοιχτή εκδήλωση με θέμα την κυκλική οικονομία στην αλληλεία της υδατοκαλλιέργειας και τον τουρισμό της Κρήτης που διοργανώνει η Περιφέρεια. Κύριε Αλεξάκη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους Ηρακλειώτες, όλη την Κρήτη. Πόσο έχουμε προχωρήσει? Ναι. Έγινε λοιπόν το Σάββατο μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Ενιδρίο, στο Θανασόκοσμο, που προσπαθήσαμε να φέρουμε την έννοια της κυκλικής οικονομίας πολύ κοντά στα παιδιά, στους μαθητές, διότι καταλάβαμε όλοι ότι από εκεί ξεκινούν όλα τα θέματα. Εάν εκπαιδεύσουμε σωστά τη νέα γενιά, επενδύουμε στη νέα γενιά, τότε η επόμενη γενιά από εμάς όντως θα εφαρμόσει κυκλική οικονομία, διότι εμείς, η δική μας γενιά, έχουμε εμπόδια, δισταγμούς στην νοοτροπία μας που δεν μας αφήνει. Κάναμε λοιπόν μια παράλληλη εκδήλωση. Θέλετε, μισό λεπτό, κύριε Αλεξάκη. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι στο θέμα της κυκλικής οικονομίας αυτή την ώρα, είτε με τη δύναμη της συνήθειας, είτε με την δύναμη των δεδομένων, είτε με τη δύναμη της νοοτροπίας, εμείς αυτή την ώρα δεν το έχουμε προχωρήσει, αν και δεν το συζητάμε αυτό το θέμα για πρώτη φορά, αλλά δεν το έχουμε πάει μπροστά. Ναι, τόσο όσο θα θέλαμε, τόσο όσο οι πολιτικές το θέλουν, τόσο όσο η επιστήμη έχει αποδείξει ότι γίνεται. Και γι' αυτό είπα ότι αν επενδύσουμε στη νέα γενιά και τους το κάνουμε μάθημα στο σχολείο, σε εισαγωγικά, έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να επιτύχει αυτό το οικονομικό μοντέλο. Γιατί δεν είναι κάτι που περιορίζεται στην περιβαλλοντική του διάσταση, είναι ένα οικονομικό μοντέλο αν το δει κανείς στην ολότητά του. Πού υπάρχουν οι δυσκολίες στο να καταφέρω εγώ σήμερα ως ενήλικας, ως επαγγελματίας, στη συνήθεια, δηλαδή η οικονομία στην αλληλεία, υδατοκαλλιέργεια και τουρισμό. Ναι. Δώστε μου τρία παραδείγματα. Ωραία. Κάναμε μια εξειδίκευση μιλώντας για την κυκλική οικονομία και μιλήσαμε για την αλληλεία και τις υδατοκαλλιέργειες. Τα παιδιά που μπήκανε σε μια άλλη αίθουσα έφτιαξαν πράγματα, παιχνίδια, είδη καθημερινότητας από ανακυκλώσιμα υλικά που βρέθηκαν στις θάλασσες. Ξέρετε, κάθε χρόνο έχει μετρηθεί αυτό, μια εκτίμηση σοβαρή. 640.000 τόνοι αλλιευτικού εξοπλισμού χάνονται στις θάλασσες και στους ωκεανούς. 640.000 τόνοι σκουπίδια πετιούνται στη θάλασσα από το αλλιευτικό σύστημα και μόνο, δεν μιλάω για τα πλαστικά ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά λοιπόν με τις κατάλληλες ενέργειες μπορούν να αλλιεύονται και να συλλέγονται, να καθαρίζονται και μετά μετατρέπονται σε κάτι άλλο. Σε τι άλλο? Υπάρχουν πλέον βιοτεχνίες, μόδα, φίρμες που φτιάχνουν κάλτσες, φτιάχνουν μαγιό, φτιάχνουν χαλιά, φτιάχνουν δίχτυα ποδοσφαίρου ή ακόμα και δίχτυα για το βόλεϊ. Φτιάχνουν παπούτσια από τα οστρακοειδή, από τα κελίφη των οστρακοειδών, μη σας φαίνεται περίεργο, είναι και μοντέρνο αυτό. Φτιάχνουν πολύ ωραία πλακάκια και βάζουμε μέσα τα οστρακοειδή και είναι ένα πολύ ωραίο design. Φτιάχνονται σανίδες για το σερφ από αλλιευτικά δίκτυα. Φτιάχνονται αναλώσιμα για 3D εκτυπωτές από τα δίκτυα. Φτιάχνονται skateboard από τα δίχτυα, δημιουργούνται διεγερτικά από τα φύκια, τα κελίφη από τα κοχύλια χρησιμοποιούνται ως πρόμικτο σε πορώδες πέτρες για τη διάσωση πεζοδρομίων, γίνονται δερμάτινα αξεσουάρ από το δέρμα των ψαριών, επίσης χρησιμοποιούνται σε διακόσμηση, μία πολύ όμορφη διακόσμηση. Χρησιμοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικό και συνθετικό χρώματος τα όστρακα, τα κελίφια από τα όστρακα.
Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές. Αυτές κυρίως είναι στο εξωτερικό. Λίγα πράγματα έχουμε δει στην Ελλάδα. Αλλά με όλο αυτό θέλουμε να δείξουμε ότι δεν είναι σκόπιμο να τα πετάμε όλα στη θάλασσα ή στα σκουπίδια. Μπορούμε να κάνουμε την περίφημη κυκλική οικονομία. Ένα προϊόν δεν τελειώνει ο κύκλος ζωής του. Αυτό που θεωρείται απόρριμα είναι πρώτη ύλη για ένα άλλο προϊόν. Αυτό λοιπόν, αυτό πιο εύκολα το η εμπειρία έδειξε ότι πιο εύκολα το κατανοούν τα παιδιά από τους μεγάλους. Μάλιστα. Εκεί στηριζόμαστε. Τουρισμός. Ναι, βεβαίως, γιατί κοιτάξτε τώρα, τουρισμός λέγατε πριν και παρακολούθησα τη συζήτηση και στο προηγούμενο θέμα του κύριου Μποριά και βεβαίως χρειάζεται συνεργασία όλων των κοινωνικών φορέων και εταίρων. Αλλά εμείς στην Κρήτη πρέπει να δείξουμε μια καθαρή θάλασσα. Καθαρή θάλασσα από οτιδήποτε. Από πλαστικά, από αλλιευτικά υπολείμματα, από οτιδήποτε πετάνε δυστυχώς στη θάλασσα. Και δεν φτάνει να είναι από πίσω κάποιοι άλλοι άνθρωποι και να τα μαζεύουν. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε να μην πετάμε και επίσης να το περάσουμε αυτό και στους τουρίστες, στους επισκέπτες, ότι εδώ στην Κρήτη έχουμε μια καλή πρακτική, έχουμε ένα όραμα για τις θάλασσές μας να είναι καθαρές, οπότε εσύ που θα κάνεις το μπάνιο σου φρόντισε να μην πετάξεις και σκουπίδια, να μειώσουμε τη θαλάσσια ρύπανση όσο μπορούμε στις θάλασσές μας. Και αυτό είναι μια νοοτροπία και αν περάσει αυτό αποτελεί και αθρακτικό. Μα κύριε Αλεξάκη, ό,τι σέβονται στη χώρα τους δεν το εφαρμόζουν στη χώρα που πάνε και επισκέπτονται. Εντάξει, υπάρχουν πολλά τώρα πάνω σε αυτό το τομέα. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας δεν ακριβόμαστε. Ναι. Ήταν μια επιτυχής εκδήλωση, κινήθηκε σε δύο παράλληλες άξονες με τα παιδιά, με τους εκπαιδευτές του ενιδρίου, που είναι μια θαυμάσια εγκατάσταση στο Λίδι για την Κρήτη μας. Και το μήνυμα της κυκλικής οικονομίας. Για να μείνουμε ένα ακόμα ερώτημα στην κυκλική οικονομία πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Αλεξάκη. Δηλαδή, σε τι ποσοστό μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει? Συζητάμε περί κυκλικής οικονομίας τα τελευταία τρία χρόνια. Ναι, είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά. Πανελλαδικά. Ναι, θα έλεγα πανελλαδικά. Ούτε υπάρχει. Η οικονομία πρέπει να εφαρμοστεί σε όλους τους. Μισό λεπτό. Ούτε υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον προκειμένου Χαμηλή πτήση. Δεν υπάρχουν τα κίνητρα. Η νοοτροπία θα έλεγα. Και βεβαίως, διότι όταν λέτε ότι υπάρχουν μονάδες στο εξωτερικό που κάνουν αυτή τη δουλειά, βεβαίως. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι επενδύσεις και εμείς έχουμε πολύ χαμηλά ποσοστά, λες γιατί? Ωραία, θα σας πω κάτι. Το κάνουμε πολύ απλώς στην καθημερινότητά μας. Κάθε καλοκαίρι βγαίνουν στη μόδα τα μαγιό μάρκα Α. Το επόμενο καλοκαίρι βγαίνουν τα μαγιό μάρκα Β. Αν βγουν αυτό το καλοκαίρι στη μόδα τα μαγιό από ανακυκλωμένα δίκτυα, αλλιευτικά δίκτυα, δεν θα δημιουργηθεί μια τεράστια ζήτηση? Άρα η εταιρεία που τα φτιάχνει μία-δύο θα κοιτάξουν να βρουν περισσότερα μεταχειρισμένα δίκτυα την επόμενη χρονιά για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση. Χρειάζονται δηλαδή και κάποιες τεχνικές marketing. Δεν θα σώσουμε τον πλανήτη από αυτό, αλλά είναι ένα λιθαράκι. Και κάτι άλλο, και κάτι άλλο, και κάτι άλλο. Το τελευταίο. Χρειάζεται το κράτος να βοηθήσει σε αυτό. Με οικονομική ενίσχυση, με παραδείγματα, με marketing, με πειθό. Ότι πρέπει ως κόσμος, ως παγκοσμιότητα να κατευθυνθούμε στην κυκλική οικονομία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.